να περάσουμε λίγο στη συζήτησή μας. Μία σας είδα, κύριε Χατζή, ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να μου πείτε το εξής. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε το Σύνταγμα να αποτρέψει την πανουργία των πολιτικών, οι οποίοι δύο φορές μόνο τα τελευταία χρόνια, και ενώ η κρίση ήταν πλέον ήδη μέσα στο σαλόνι, απλώς εμείς είχαμε πάει στους βοηθητικούς χώρους για να μην τη βλέπουμε, δύο φορές εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου για να προκαλέσουν εκλογές και ακολούθως να εκλέξουν σχεδόν συνενετικά τον Πρόεδρο. Άρα, αν το Σύνταγμα είναι ένα άθροισμα κανόνων υποχρεωτικών και αυτό που ευελπιστούν όσοι θέλουν να το αναθεωρήσουν, ο κ. Βουρλούμης, ας πούμε, και ο κ. Γεραπετρίτης, είναι μεταξύ εκείνων που δούλεψαν για αυτή την πρόταση. Αν δηλαδή το θέμα είναι να αλλάξουμε τους κανόνες, διότι πιστεύετε, κύριε Φλογαΐτη, κύριε Τσακυράκη, πιστεύετε ότι αν αλλάξουμε τους κανόνες θα υποχρεώσουμε τους πολιτικούς να γίνουν καλά παιδιά. Εάν το ζήτημα είναι ότι το Σύνταγμα καλύτερα να μην το αλλάξουμε, διότι έχει και μια ασφάλεια καθεστώτος, διότι αν είναι ευκολότερο, όπως λέτε, κύριε καθηγητά, να το αλλάζουμε, να μην είναι τα 10 χρόνια που χρειάζονται και όταν φτάσουν και αυτά, γιατί μερικές φορές είναι και παραπάνω. Διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει, διότι ο λαός τρελαίνεται, ως έχει το δικαίωμα βεβαίως, ή όπως τον καταφέρνουν τελικώς να φτάσει σε σημείο να είναι τρελαμένος, και επομένως μπορεί να έχουμε μια αλλαγή καθεστώτος, μιας που και τα συντάγματα καθιερώθηκαν σε συνδυασμό με αλλαγές καθεστώτων. Και νομίζω ότι και μετά τη δικτατορία ήταν μεγάλο το θέμα να καθιερωθεί η δημοκρατία με τον τρόπο που πολλοί το πάλεψαν και το σκεφτόντουσαν και πρώτη δικτατορία. Άρα, το Σύνταγμα ταυτοχρόνως επιτελεί πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πολύ λίγο όμως αντιλαμβάνουμε ότι έχει μια λειτουργικότητα σαν και αυτή που όλοι εδώ ευχηθήκατε να έχει ή να αποκτήσει, που θα ήταν και το σωστό. Θα ήθελα λοιπόν, κατά πρώτο, κύριε Φλογαΐτη, να δώσω ξανά το λόγο σε εσάς και να κάνετε μια παρατήρηση πάνω, όποια επιλέξετε εσείς, πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Πού διαφωνείτε, για παράδειγμα, με τον κύριο Τσακυράκη? Δεν είμαι βέβαιος ότι διαφωνώ σε τίποτα με τον κύριο Τσακυράκη, αλλά θέλω να πω δύο λόγια και θα διασταυρωθώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσακυράκης. Πρώτον, στην δική μου την ανάπτυξη αναφέρθηκα πολλές φορές στους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να μονοπολούν την εξουσία σε σχέση προς τα άλλα μεγάλα σώματα του κράτους. Και αυτό το πιστεύω. Θέλω όμως να μην χάσω την ευκαιρία να πω ότι οι πολιτικοί είναι άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι μεγάλου ρίσκου. Ζούνε μέσα σε ένα ιδιόρυθμο κόσμο που δεν ζούμε εμείς οι άλλοι. Πρέπει να πηγαίνουν στον κόσμο, πρέπει να ψηφίζονται, πρέπει να παίρνουν αποφάσεις, να εκτίθενται, να κάνουν λάθη. Θέλω να πω, δεν είναι άνθρωποι τους οποίους πρέπει κατά ανάγκη να πετροβολάμε κιόλας. Το αντιθέτως, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι λάθος των Ελλήνων πολιτικών που μέσα στην κρίση κανένας τους δεν είπε, εντάξει βρε παιδιά, τα κάναμε λάθος, αλλά όταν εγώ γεννήθηκα, στη δική μου μικρή επαρχία τη Λευκάδα, κανείς δεν είχε παπούτσια, άντε μερικοί είχαμε ένα ζευγάρι, και σήμερα έχουν όλοι 10 ζευγάρια παπούτσια. Αυτό δεν το έκανα εγώ, γιατί εγώ δεν κάνω πολιτική. Αυτό το έκαναν οι πολιτικοί μέσα σε μια γενιά. Άλλαξε η Ελλάδα. Θέλω να πω, να πούμε μια καλή κουβέντα για τους πολιτικούς, παρόσα είπα. Να προσθέσω το δεύτερο. Η συζήτηση για την, ποινική ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή, διότι είμαστε σε μια χώρα δικομανών. Έχω ακούσει τον υπουργό της, πρώην Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον Νίκο τον Δένδια, σε μια χρόνια πίσω. Είχε κάνει μια ομιλία και έμαθα από το στόμα του ότι στην Ελλάδα ασκούνται κάθε χρόνο 500.000 μηνύσεις. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε 4 χρόνια έχουν μηνύσει όλοι όλους. Και επειδή θέλει κάπου 4 χρόνια ορίμανσης η κάθε μήνυση, είμαστε όλοι στο Δόξα Πατρί. Αν βρείτε υπουργό ή βουλευτή να παίρνει αποφάσεις
με συστήματα στα οποία θα τον στέλνουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, επειδή οι Έλληνες κάνουν συνεχώς μηνύσεις, τότε να μου το πείτε και εμένα να το μάθω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί, για παράδειγμα, με την καλή φροντίδα των μανιωδών αυτών που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη χώρα, τελικώς έχουμε τώρα μία σειρά νόμων που επιβάλλουν δημοσιονομική πειθαρχία, που πρέπει να πάρεις τη γνώμη τους για να πας παρακάτω. Έχουμε και δημοσιονομικό συμβούλιο, έχουμε, τα πάντα έχουμε. Πλην όμως, όλα αυτά τα όργανα που εσείς θέλετε να τα βάλετε και στο Σύνταγμα, κύριε Γεραπετρίτη, θα πρέπει να βάλετε ως κοινή του έδρα το Χίλτον, εάν δεν σοβαρευτούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Άρα, γιατί να πάω να βάλω στο Σύνταγμα κάτι το οποίο θα με κάνει εντελώς ρεζίλη, αφού και το νόμο που έχω πάλι δεν μπορώ να τον εφαρμόσω, διότι η έδρα εφαρμογής του νόμου δεν είναι στο Χίλτον ή κάπου εκεί κοντά. Ενώ για λόγους συμβολισμού θα έπρεπε να είναι στην πλατεία Συντάγματος. Πού να χωρέσουν όλα στην πλατεία Συντάγματος? Πρέπει να βάλουμε και κάνα ξενοδοχείο, να βγάλουμε και κάνα τάλιρο. Έχω μία θεμελιώδη διαφοροποίηση σε όσα ακούστηκαν και αφορά ακριβώς την ερώτησή σας, κύριε Παπαπαναγιώτου. Η θεμελιώδης διαφοροποίησή μου είναι η εξής, ότι έχουμε βιώσει μία περίοδο, την μεγαλύτερη περίοδο ευημερίας και συνταγματικής ομαλότητας στη χώρα, ως εκ του Συντάγματος. Εκεί έχω μία θεμελιώδη διαφορά. Η αίσθησή μου είναι ότι βιώσαμε την περίοδο ευημερίας και πολλαπλασιάστηκαν τα ζευγάρια παπούτσια που όλοι έχουμε στο χωριό, όχι κατά ανάγκη εκ του γεγονότος ότι είχαμε ένα καλό Σύνταγμα, αλλά εκ του γεγονότος ότι με οποιονδήποτε τρόπο, και εκεί προφανώς θα πρέπει να αποδοθεί τιμή σε εκείνους οι οποίοι το οραματίστηκαν και το επέτυχαν, να είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και αν θέλετε την άποψή μου, το Σύνταγμα εν πολλής θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τροχοπέδι αυτής της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια, παρά ως μοχλός ενθάρρυνσης για να υιοθετήσουμε όλες τις καλές πρακτικές της Ευρώπης. Η κρίσιμη παράμετρος επί τη βάση της οποίας υπήρξε η ανάπτυξη και η ομαλότητα για το διάστημα που υπήρξε, έγκυται κατά την άποψή μου ακριβώς σε αυτό. Το Σύνταγμα ήταν απέναντι σε όλα αυτά. Και ήταν απέναντι σε όλα αυτά, διότι δεν δημιούργησε τους πυλώνες εκείνους ισορροπίας μέσα στα όργανα του κράτους. Οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι υπόλοιποι κανόνες έχουν μία αξία όχι μόνο διότι οφείλουν να τηρούνται, αλλά δημιουργούν και μία παιδαγωγικά διαχυτική αξία στο πολίτευμα. Εκείνος ο οποίος εκ των πολιτικών ή από των πολιτικών δυνάμεων του τόπου δεν καταφέρνει να επιτυγχάνει εκείνα που το Σύνταγμα υποχρεώνει, οφείλει να λογοδοτεί με βάση τη δημοκρατική διαδικασία. Εάν το Σύνταγμα επιβάλλει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβάσεις στο χρέος και το έλλειμμα, εκείνος ο οποίος δεν κατάφερε να το τηρήσει, οφείλει στις εκλογές να λογοδοτήσει γι' αυτό και θα πληρώσει το δημοκρατικό αντίτιμο. Εκείνος εκ των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των προϊσταμένων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των προϊσταμένων των ανεξαρτήτων αρχών, που δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις οικονομικές καταστάσεις που επιβάλλονται από το Σύνταγμα, δηλαδή να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, θα λογοδοτήσει και απέναντι στα όργανα του κράτους, δηλαδή την δικαιοσύνη ή τα πειθαρχικά όργανα, αλλά και απέναντι στην κοινωνία. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να δημιουργηθούν γνήσιες ελεγκτικές δομές, οι οποίες ελεγκτικές δομές θα έχουν μία αυστηρή νομική συνταγματική αξία, θα έχουν θετικές νομικές συνέπειες, αλλά θα αποτελούν ακριβώς και το σημείο αναφοράς, ένα benchmarking, όταν θα έρθουν να λογοδοτήσουν όλοι απέναντι στην κοινωνία. Ωραία. Κύριε Τσακυράκη, μπορώ να ρωτήσω τώρα για το άρθρο 13, γιατί το άρθρο 13 το διαβάζω βεβαίως, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένο να τα γνωρίζει όλα απ' έξω. Η διατύπωσή του είναι η ελευθερία συνείδησης είναι απαραβίαστη, όπως την έχετε κάνει στην πρότασή σας, κύριε, από εδώ. Ενώ η αρχική διατύπωση του άρθρου 13 είναι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Και ακολουθεί η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις καθενός. Οι κύριοι από εδώ λένε να προσθέσουμε στο δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές, να προσθέσουμε το και φιλοσοφικές.
πεποιθήσεις καθενός. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό το ζήτημα του αν πρέπει η ελευθερία συνείδησης να είναι απαραβίαστη ή η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης να ορίζεται στο Σύνταγμα ότι είναι απαραβίαστη. Όχι, είμαι υπέρ αυτού που εισηγούνται στο βιβλίο τους αυτοί που έγραψαν, εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο συντάγματος. Έτσι είναι η κοσμοθεωρία του καθενός, πρέπει να προστατεύεται. Και φυσικά, ας πούμε, αυτό πάει παράλληλα, ας πούμε, και με τη θρησκευτική συνείδηση, με τη θρησκευτική κοσμοθεωρία. Είναι και τα δύο ίδια, κατά τη γνώμη μου. Μόλον ότι ξέρω ότι στην Ελλάδα όσοι μιλούν για το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους ακούν αναθέματα. Αλλά προσέξτε να δείτε το βασικό που λέω εγώ. Τους το λέω και δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους είναι επιθυμητός και από την πλευρά της θρησκείας. Θέλετε να σας πω ποιο είναι, κατά τη γνώμη μου, η αδυναμία της δικιάς μας Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οκνηρία. Έχει το κράτος από πίσω της να την υποστηρίζει και δεν έχει ανάγκη να δώσει μάχες ηθικές, αν θέλετε να προσιλητήσει κόσμο. Σου λέει, αφού έχω το κράτος, τα κάνει αυτά το κράτος για μένα, ας πούμε. Λοιπόν, δημιουργεί μια οκνηρία πνευματική, η οποία τη βλάπτει. Οι πατέρες της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν όλοι βαθύτατα θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως ήθελαν τον διαχωρισμό για αυτό το λόγο. Και υπάρχουν και στην Ελλάδα, πώς να σου πω, χριστιανοί, καθηγητές και διανοούμενοι, οι οποίοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει λοιπόν να προχωρήσει μια τέτοιου είδους μεταρρύθμιση, την οποία εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική, να συνεννοηθεί με αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους, να πάει να τους βρει, να τους δώσει φόρουμ, να μιλήσουν, να πούνε γιατί κατά τη γνώμη τους η θρησκευτική συνείδηση ή η θρησκευτική πίστη θα προχωρήσει πιο πολύ με τον διαχωρισμό. Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλούμη, λέτε ότι είναι πολύ καλό, διότι το Σύνταγμα τώρα που εσείς προτείνατε είναι το μισό σε λέξεις από το άλλο. Ελπίζετε σε τι, στο ότι θα το διαβάζουμε όλοι και θα το κατανοήσουμε ή ότι κόψατε τα περιτά? Για να σχολιάσω αυτά που είπατε, πρέπει πρώτα να το διαβάσουν όλοι και κατόπιν να κάνουμε μία συζήτηση. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας, αλλά ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο για τα παπούτσια, τα περίφημα παπούτσια του κυρίου Φλογαΐτη. Εγώ το βλέπω αλλιώς αυτό το θέμα. Εγώ βλέπω ότι σας βάλαμε να δανειστείτε και με τα λεφτά αυτά σας αγοράσαμε παπούτσια για να μας βάλετε το σταυρό προτίμησης. Και τώρα τα παιδιά σας θα πουλήσουν τα παπούτσια για να πληρώσουν τα δανεικά. Εγώ έτσι το βλέπω, αυτό τον κύκλο της ευημερίας των πολλών ετών που περάσαμε. Και τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Χατζή, είχατε ζητήσει το λόγο και μερικές ακόμη ερωτήσεις. Μπορείτε, έχετε εκεί κάποιο μικρόφωνο, ωραία. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όταν ξεκίνησε η κρίση το 2008-2009-2010, εκείνη την περίοδο, είναι απολύτως βέβαιο ότι η αιτία της κρίσης είναι θεσμική. Η αποτυχία της Ελλάδος είναι θεσμική. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμπτώματα, τα ελλείμματα κτλ. Για αυτήν τη θεσμική κρίση, προφανώς το Σύνταγμα έπαιξε κάποιο ρόλο. Και προφανώς ο ρόλος αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια υποτίθεται μεταρρυθμίσεων και θεσμικών, η Ελλάδα παραμένει σε όλες τις κατατάξεις η λιγότερο ελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
σε όλες τις κατατάξεις η Ελλάδα έχει το χειρότερης ποιότητος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα, κράτος δικαίου κτλ. Κτλ. Προφανώς λοιπόν πρέπει να αλλάξει κάτι στο Σύνταγμα. Όμως, έχει δίκιο ο κύριος Φλογαΐτης όταν λέει ότι και τα προηγούμενα συντάγματα ήταν μπαλώματα με την έννοια ότι ήταν προσπάθεια να επιληθούν συγκεκριμένα προβλήματα της εποχής. Φοβάμαι ότι η συζήτηση που γίνεται τώρα πάλι θα καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Ακόμα και το 1975 το Σύνταγμα, η Βουλή ήταν αναθεωρητική. Δεν λέω τώρα ότι χρειαζόμαστε συντακτική ή μπορούμε να έχουμε συντακτική, αλλά για σκεφτείτε λίγο. Μπορεί αυτό το Σύνταγμα, το συγκεκριμένο, το οποίο ουσιαστικά έχει τη φιλοσοφία πίσω του ενός ανθρώπου, ο οποίος, Κωνσταντίνου Τσάτσου, που και τη δεκαετία του 30 οι απόψεις ήταν παροχημένες. Είναι δυνατόν αυτό το Σύνταγμα σήμερα, το 2017, με αναθεωρήσεις συγκεκριμένων διατάξεων να αλλάξει τη φιλοσοφία του? Σας θυμίζω ότι όταν έγινε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα, οι άνθρωποι οι οποίοι τα έγραψαν ήταν στην πρωτοπορία των ιδεών της εποχής. Ο Πολυζωίδης, ο Γκαλίνα, έτσι. Ήταν άνθρωποι που ξέρανε το state of the art της εποχής. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό το Σύνταγμα πραγματικά να αλλάξει, να αποκτήσει μια καινούργια φιλοσοφία, όταν τελικώς η αναθεώρηση, ακόμα και αν προχωρήσει, θα περιλαμβάνει λύσεις και πάλι στα σημερινά προβλήματα, αλλά όχι αλλαγή της συνολικής φιλοσοφίας? Ακόμα και το 110 που είπε ο Σταύρος, είναι συζητήσιμο αν μπορεί να αλλάξει ή όχι. Έτσι, υπάρχουν απόψεις αντίθετες. Ευχαριστώ. Κρατούμε, παρακαλώ, εδώ το μικρόφωνο μπροστά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Τάκης Αναστόπουλος. Είμαι επίτιμος διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα καταλάβετε λοιπόν από ποια σκοπιά θα μιλήσω. Θα συμφωνήσω με τους καθηγητές και με τον κύριο Βουρλούμη για αυτά που προτείνουν. Όχι ή τα μεν ή τα δε, όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν στην αναθεώρηση. Θα συμφωνήσω όμως και χάρηκα πολύ που ο κύριος Γιαραπετρίτης είναι ο μόνος ο οποίος αναφέρθηκε στην Ευρώπη. Και είναι αυτό ακριβώς που απουσιάζει από το Σύνταγμά μας. Εάν κοιτάξετε το Σύνταγμα των 27.000 λέξεων, η λέξη Ευρώπη παρουσιάζεται μόνο μία φορά και αυτό σε μία υποσημείωση του άρθρου 28. Σαν να μην είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν όλα αυτά που συμβαίνουν να συμβαίνουν ερήμην μας. Θα πρότεινα, οι καθηγητές το ξέρουν, να ξεφυλίσουμε και τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα. Το γερμανικό Grundgesetz είναι γεμάτο σχεδόν σε κάθε άρθρο με αναφορές στα αντίστοιχα που συμβαίνουν που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γαλλικό σύνταγμα το ίδιο, το πορτογαλικό, όλα εκτός από το ελληνικό. Αυτό λοιπόν, η ευρωπαϊκή διάσταση λείπει από το ελληνικό σύνταγμα και θα πρέπει να αποτυπωθεί στην προσεχή αναθεώρηση όταν αυτή γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη παρατήρηση? Παρακαλώ, μικρόφωνο από την άλλη πλευρά. Ο κύριος με το λευκό πουκάμισο. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Στάθης Ευσταθόπουλος, είμαι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Μιλάμε για ποιες αλλαγές θα προτείνονται, αλλά ποιος θα τις κάνει τις αλλαγές? Ποιο είναι το κατάλληλο όργανο για να αποφασίσει για την όποια αναθεώρηση? Ο κύριος μπροστά. Γεια σας. Είμαι μαχόμενος δικηγόρος και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αναφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσκολία αναθεώρησης του συντάγματος. Και θα αναρωτήσω τους κύριους καθηγητές και τον κύριο Βουρλούμη. Από όσο ξέρω, οι αναθεωρήσεις του 20ου αιώνα, του 1912, του 1952 και του 1975, έγιναν κατά τυπικά αντισυνταγματικό τρόπο, διαδικαστικά. Υπήρχε όμως πολύ μεγάλη κρίση, πολύ μεγάλη ανάγκη και συνένεση. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν κατά την άποψή τους η κρίση την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο, αυτή την εφταετία, συνιστά μια αντίστοιχη ανάγκη, όπως ιστορικά αυτές οι οποίες οδήγησαν σε μια τυπικά αντισυνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστική αναθεώρηση, και αν ναι, με ποιον τρόπο πιστεύουν ότι θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί σήμερα, χωρίς να καταλήξουμε σε πόλεμο, χωρίς να καταλήξουμε σε εμφύλιο, χωρίς σε αυτή η ακραία φτώχεια να κοστίσει περισσότερες ζωές και περισσότερες γενιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μία ακόμη ερώτηση για να περάσουμε σε ένα κύκλο απαντήσεων. Λέγομαι Κώστας Χριστίδης, είμαι νομικός οικονομολόγος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη.
η ανάγκη της διατήρησης σταθερής κοινοβουλευτικής θητείας, που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητη, μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάργηση της αρχής της δεδηλωμένης. Δεύτερον, εάν δεν φτάσουμε μέχρι εκεί, θα ήσασταν υπέρ της θέσπισης μιας διάταξης ανάλογης με αυτής που υπάρχει και στο Σουηδικό Σύνταγμα, κατά το οποίο, αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξουν πρόωρες εκλογές πριν από τη συμπλήρωση του τετραετούς κύκλου, η κυβέρνηση που θα προκύψει θα έχει θητεία μέχρι τη συμπλήρωση του υπολείπου της προηγούμενης κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Φλογαίτη, θέλετε να ξεκινήσετε να απαντήσετε σε κάποια από τα ερωτήματα που ακούσατε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω ότι πράγματι η Ελληνική Επανάσταση ήταν στην avant-garde της εποχής της και είχε ως όραμα να φτιάξει, και το λέει η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, ένα κράτος όμοιο με εκείνα των πολιτισμένων της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν το κράτος που φτιάχθηκε από την Ελληνική Επανάσταση στο Καποδίστρια και πικρά για την Ελλάδα, αλλά γιατί ήταν η Βαβαροκρατία η οποία τελικά το ολοκλήρωσε το κράτος, αυτό το κράτος ήταν ό,τι πιο μοντέρνο υπήρχε τότε. Επανελήφθη το ίδιο εγχείρημα το 1910-12 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έφτιαξε ένα κράτος που ήταν ό,τι πιο μοντέρνο υπήρχε τότε. Μέσα 2 χρόνια τελείωσε την κρίση. Από το, πιστεύω ότι το δράμα της χώρας είναι ότι από το 12 μέχρι σήμερα όλες οι μεταρρυθμίσεις είναι εμβαλωματικές. Δεν υπάρχει μια νέα αρχή να ξαναφτιάξουμε το κράτος όπως το έκανε ο Βενιζέλος το 10-12. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Ο Βενιζέλος το έκανε σε 2 χρόνια. Εγώ σας λέω γίνεται σε 6 μήνες. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Αλλά θέλει ένα business plan. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ένα ιστορικό στοιχείο. Με αναφορά ιδίως στα όσα προσφυώς ανέφερε ο κύριος Χατζής. Οι αναθεωρήσεις οι οποίες συντελέστηκαν στην μεταπολίτευση, 3 αναθεωρήσεις, ήταν κατά την άποψή μου εξίσου αποτυχημένες. Για διαφορετικούς όμως λόγους. Η αναθεώρηση του 1986 ήταν μία αναθεώρηση η οποία στηρίχθηκε στην πολιτική συγκυρία και η οποία δημιούργησε έναν υπερβολικό δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, αναιρώντας ουσιώδεις αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μέρος των οποίων τώρα συζητάμε να επαναφέρουμε. Το 2001 είχαμε μία σαρωτική αναθεώρηση, από την οποία όμως έλειπε ο κεντρικός πυρήνας και η βασική δημοκρατική φιλοσοφία. Εκ του λόγου δε αυτού, στην πραγματικότητα ελάχιστες είναι οι διατάξεις τις οποίες σήμερα θυμόμαστε με ευαρέσκεια, όπως είναι ότι ο εκλογικός νόμος ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Η δε αναθεώρηση του 2008 είναι συνολικώς η πλέον αποτυχημένη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κόσμου τον 20ο και 21ο αιώνα. Αυτές είναι οι αναθεωρήσεις τις οποίες είχαμε. Και τώρα μπαίνουμε σε μία λογική η οποία κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά λανθασμένη. Είτε συζητάμε με όρους ελάχιστου κοινού παρανομαστή, δηλαδή ποιες είναι οι διατάξεις στις οποίες συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, παραδείγματος χάρη η ευθύνη του πολιτικού προσωπικού, να αναθεωρηθούν αυτές. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες λάθος. Είναι λάθος. Πρέπει πρώτα να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια εσφαλμένη μηχανική του συστήματος, να διαπιστώσουμε τις παθολογίες του συστήματος και πάνω σε αυτές τις παθολογίες να δουλέψουμε με βάση μια φιλοσοφία που θέλουμε να πάει το Σύνταγμά μας. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, ο δημοκρατικός προσανατολισμός, ο φιλελεύθερος προσανατολισμός και στη συνέχεια πάνω σε αυτόν τον άξονα να οικοδομήσουμε τις επιμέρους διατάξεις. Όχι λοιπόν εμβαλωματικές διατάξεις. Ή πάμε σε μια λογική λαϊκισμού, ότι θα περιλάβουμε στο Σύνταγμα διατάξεις οι οποίες ακούγονται ωραία στα αυτιά, χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, συνεχίζοντας αυτή την ιστορική παράδοση της πελατείας της πολιτικής, μόνο και μόνο για να αποκομίσουμε ωφέλη. Είναι συνολικά μία λάθος προσέγγιση. Θα πρέπει να δούμε τη φιλοσοφία. Σε ό,τι διαφορά την πολιτική κανονικότητα του εκλογικού κύκλου, η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Η άποψη που διατυπώνεται είναι ότι θα πρέπει να έχουμε σταθερή ημέρα εκλογών. Μία ημέρα, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνονται εκλογές ανά τετραετία ή ένα πενταετία.
Η μόνη περίπτωση διάλυσης της Βουλής πριν την ολοκλήρωση της θητείας θα είναι η περίπτωση της αυτοδιάλυσης της Βουλής. Η ίδια η Βουλή με υψηλή πλειοψηφία θα αποφασίζει την αυτοδιάλυσή της, άρα με πλήρη πολιτική συνένεση. Η δε Βουλή, η οποία θα προκύπτει από τις εκλογές, θα έχει την πολιτική εξουσία μόνον για το υπόλοιπο της θητείας. Με κανέναν τρόπο δεν θα αλλάζει ο χρόνος διενέργειας των πολιτικών εκλογών. Αυτό ευνοεί την πολιτική κανονικότητα και αντανακλαστικώς την οικονομική κανονικότητα του τόπου. Λοιπόν, κύριε Τσακυράκη. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με τις τελευταίες προτάσεις του κύριου Γεραπετρίτη, αλλά δεν θα μπω σε αυτό γιατί θα μας πάρει πολλή ώρα. Θα ήθελα να απαντήσω σε εσάς και να πω ότι εγώ πιστεύω ότι σε περιόδους κρίσης όποιες θεσμικές αλλαγές κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην μας τραβάει συγκυρία προς μια κατεύθυνση ή στην άλλη. Δεν υπάρχει χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, πράγμα από το να πούμε ότι πάμε για μια ουσιαστικά συντακτική συνέλευση με ένα νέο σύνταγμα, όπως έγινε το 1975 και όπως έγινε στις προηγούμενες φορές που αναφέρατε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε, αν θέλετε, πιο ευρυθώς το θέμα του κατά πόσον αυτό το σύνταγμά μας λειτουργήσε, πού λειτουργήσε και πού απέτυχε. Αλλά το άλλο το φοβάμαι πάρα πολύ. Είμαι από αυτούς που δεν θα το διακινδύνευαν με τίποτα, ας πούμε. Για παράδειγμα, να πάει κάποιος και να πει πάμε σε ένα είδος ημιπροεδρικού προεδρικής δημοκρατίας με δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα, εγώ είμαι εναντίον των δημοψηφισμάτων, είναι εναντίον της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας τα δημοψηφίσματα και άρα θέλουν συζήτηση αυτά, δεν είναι έτσι να αναφέρονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Κύριε Βουρλούμη, παρακαλώ, τις παρατηρήσεις σας επί όσων διατυπώθηκαν. Ακούγομαι, ναι. Απλώς σημείωσα κάτι που είπε κάποιος, ότι το Σύνταγμα έχει αλλάξει μετά από κρίσεις. Έχει φτάσει η κρίση μας σε σημείο που να εκβιάσει μια αλλαγή του Συντάγματος. Αυτό δεν το ξέρω. Ελπίζω όχι, διότι καμιά φορά τα πράγματα δεν πάνε εκεί πέρα που τα θέλει κανείς και πάνε αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ωραίο και το κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.